να πάμε σε μια είδηση ευχάριστη. Μέσα σε όλα τα δύσκολα που περνάμε, η Ελλάδα ανέλαβε τον συντονισμό για τη μεσογειακή διατροφή για το 2021 και φυσικά υπάρχει και μεσαινιακό άρωμα, χάρη και στις πρωτοβουλίες του Μανιατακίου Ιδρύματος. Στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας, ο πρόεδρος του Μανιατακίου Ιδρύματος, ο κ. Δημήτρης Μανιατάκης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Κανελόπη, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Να σας ευχαριστήσουμε για αυτή την επικοινωνία και να πούμε δύο λόγια για την όλη προσπάθεια έτσι όπως εξελίσσεται και τι σηματοδοτεί, θα έλεγε κανείς, αυτή και για τη χώρα μας και για την περιοχή μας. Και εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και θέλω να πω ότι φέτος συμπληρώνονται 10 χρόνια από την ημέρα που η μεσογειακή διατροφή ενεγράφησε στην άλλη πολιτιστική και στους καταλόγους της άλλης πολιτικής κληρονομιάς της UNESCO. Ήταν 4 χώρες που υπέβαλαν τους φακέλους, ήταν η Ελλάδα, η Ισπανία, το Μαρόκο και η Ιταλία. Και κατάφεραν βεβαίως να περάσουν με τους φακέλους και επειδή ήταν τόσο τεκμηριωμένοι να περάσουν την μεσογειακή διατροφή στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά. Για την κάθε χώρα είχε μια ευρηματική κοινότητα και για την Ελλάδα ήταν η κορώνη. Συμπληρώνεται, όπως σας είπα, 10 χρόνια. Είχαμε τη Δευτέρα μια τηλεδιάσκεψη στη διαδικτυακό με όλες τις άλλες χώρες. Ήταν 4 στην αρχή, 7 έγιναν και άλλες 3 προσθέσεις, δεν έγινε 7. Σκοπός της συνάντησης ήταν να πούμε ενέργειες που έχουν γίνει τώρα και τι πρέπει να γίνουν. Εννοείται φέτος δεν πήγαν και τόσο καλά, διότι είχαμε το πρόβλημα του κορονοϊού. Φέτος έχουμε λάβει και εμείς έχουμε λάβει όλη τη δραστηριότητα που πρέπει να γίνει μαζί με το Δήμο και με τους άλλους φορείς και ελπίζω ότι θα πάμε πολύ καλά. Αυτό σίγουρα είναι μια σημαντική προοπτική και να τονίσουμε ότι είναι πολύ σημαντική προοπτική πέρα από την ενδυνάμωση της όποια συνεργασίας σε αυτό το δίκτυο, αλλά και για την ανάδειξη όλων αυτών των αξιών που πρεσβεύει η μεσογειακή διατροφή και που συνδυάζεται και με τη χώρα μας και μπορεί να αποτελέσει και μια σημαντική διαφήμιση μέσα στην όλη, εγώ θα πω, και αλλαγή του διατροφικού μοντέλου που επιχειρείται να γίνει μέσω της πανδημίας. Κύριε Κανελόπουλε, έχετε πολύ το δίκιο, διότι είναι πολύ σημαντικό και να ξέρετε όταν λέμε μεσογειακή διατροφή δεν εννοούμε πάντοτε το διατροφικό μοντέλο, εννοούμε και το πολιτισμικό. Δηλαδή αυτή η επιτυχία που έγινε με τους φακέλους που υποβάλαμε στην UNESCO ήταν τονίσαμε περισσότερο το πολιτισμικό μοντέλο και περισσότερο το πολιτισμικό μοντέλο που συνδέεται ακριβώς με την Ισπανία, την Κορώνη και με τις άλλες περιοχές. Διότι με αυτόν τον τρόπο η μεσογειακή διατροφή κατοχυρώνεται πλέον σε ένα ολοκληρωμένο αγαθό που, όπως είπε, θα το συνθέτουν τα τοπικά προϊόντα, οι μέθοδοι παραγωγής, τα τοπία, το κλίμα, οι συνήθειες, τα ήθη και τα έθιμα, ο πολιτισμός και η παράδοση. Και αυτό πρέπει να τονίσουμε και νομίζω η Μυσσηνία έχει όλα αυτά, όλα τα αγαθά τα οποία προσφέρονται είτε από τον τουρισμό είτε από τις αρχαιολογικές υπηρεσίες, έτσι να αναδείξουν και το κομμάτι της διατροφικής, μυσσηνιακής διατροφής και περισσότερο να τονίσουμε και το πολιτισμικό κομμάτι. Μακάρι όλες αυτές οι προσπάθειες να βρουν ακόμα περισσότερο περιεχόμενο. Γνωρίζουμε όλη αυτή τη δυναμική που έχετε αναπτύξει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Καλή επιτυχία και καλή δύναμη στο έργο σας, να σας ευχηθώ. Θέλω και εγώ να σας ευχαριστήσω και ιδιαίτερα να σας ευχαριστήσω ακριβώς το κανάλι σας, διότι από την αρχή, όταν ξεκίνησε η μεσογειακή διατροφή, πάντα μας έχετε πρωτοσέλιδο. Και πάλι σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.